Μία από τις επτά πόλεις της χώρας της οποίε θα ξεκινήσει η τροφοδότησή τους με υγροποιημένο φυσικό αέριο εντός του 2025 θα είναι και τα Γιάννενα. Αυτό έκανε γνωστό τη Δευτέρα, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος Αλεξάνδρας Δούκου μετά τη συνάντηση που είχε με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο και την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Τυγατρικής Έναων Φραντζέσκα Ζανινιώτη. Για το 2024 ο προγραμματισμός της εταιρεία υλοποιείται με συνέπεια όπως αναφέρθηκε σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η κυρία Ζάνη Νιώτη στην κυρία Σδούκου για το τρέχον έτος έχει προβλεφθεί η ενεργοποίηση του δικτύου φυσικού αερίου σε 12 νέες περιοχές. Στα γρεβενά το δίκτυο φυσικού αερίου ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο ενώ στις πόλεις της Λιβαδιάς Τη Καστοριά, του Άργου Οριστικού, των Γιανιτσών, τη Φλόρινα, τη Βέρεια, του Καρπενισίου, τη Οριστιάδας, τη Άμφυσα, τη Αλεξάνδρεια, καθώ και στη Βιπέ τη Πάτρα το δίκτυο φυσικού αερίου θα ενεργοποιηθεί ω το τέλο του τρέχοντο έτου. Επιπλέον για το 2025 προγραμματίζεται η τροφοδότηση επιπλέον 7 πόλεων με LNG. Πρόκειται για την Πάτρα, το Αγρίνιο, τον Πύργο, τα Γιάννενα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Ιγουμενίτσα. Στην Ήπειρο εκτιμάται πω οι πρώτε συνδέσει καταναλωτών θα προγραμματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2025. Το ενδιαφέρον όπως σημειώθηκε για σύνδεση με το δίκτυο του φυσικού αερίου είναι αυξημένο τόσο από οικιακούς όσο και από εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Είναι ενδεικτικό πως οι συμβάσεις για νέες συνδέσεις αυξήθηκαν κατά 20% το πρώτο εξάμεινο του 2024 σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023. Μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάστηκε σε περιοχές στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως Σέρες και Κιλκής αντίστοιχα, καθώς και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως στη Φλόρινα και τα Γρεβενά. Η Περιφέρεια Υπήρου στο μεταξύ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στη Βιπέ Ιωαννίνων στο Ροδοτόπι του Δημουζίτσας.